Ξεκινήσω με τα υπόλοιπα. Θα ήθελα να χαιρετήσω την κυρία Βόντσα που είναι εδώ και αν θέλει να απευθύνει ένα σύντομο χαιρετισμό στην εκδήλωσή μας. Κύριε μου Ποζάνης. Παιδιά με μέλη, το βιβλίο της Ολυμπίας, το έχω διαβάσει. Πρόκειται για μία εξαιρετική συλλογή ποιημάτων, με την οποία η ποιήτρια και συγγραφέας όμως μας ταξιδεύει στον κόσμο των συναισθημάτων, της τρυφερότητας, των έντονων συγκινήσεων και πραγματικά θα σας συνιστούσα θερμά να το διαβάσετε, να το πάρετε και να το διαβάσετε. Για το λόγο όμως ότι η Ολυμπία είναι και συνάδελφος, εκτίμησα ότι θα πρέπει να έρθω απόψε, γιατί θα ήθελα να ακούσω και την λογοτεχνική κριτική των παρουσιαστών και επίσης την πολύ αξιόλογη σχολική σύμβουλό μας, την κυρία Παπακώστα, η οποία διαθέτει εξαιρετική ακαδημαϊκή γνώση γύρω από την ελληνική λογοτεχνία, είναι η ειδικότητά της αυτή, και υπέναντις στη λογοτεχνική κριτική, ξεπερνάει τα στενά όρια της επαρχίας. Μεγάλο ευχαριστώ, γιατί υπάρχουν άνθρωποι καλλιεργημένοι, άνθρωποι στην ποίηση και στη λογοτεχνία που βοηθούν τη νέα γενιά και όλους εμάς να καλλιεργήσουμε ό,τι καλό έχουμε μέσα μας, να σκεφτούμε διαφορετικά, να μπορέσουμε να γίνουμε άνθρωποι, πιο άνθρωποι ο ένας δίπλα στον άλλον, και αυτό είναι πάρα πάρα πολύ σημαντικό. Νιώθω ιδιαίτερα ευχάριστα και περιμένω αυτό το χρονικό διάστημα, την ώρα που θα είμαστε εδώ, πραγματικά να ηρεμήσει το πνεύμα, να υπάρξει ανάταση ψυχής και να δω και να ακούσω πράγματα τα οποία δεν μπορούμε να τα σκεφτούμε, δεν μπορούμε να τα φτάσουμε, αλλά είναι εδώ και γεμίζουν την ψυχή μας. Να είστε καλά, ευχαριστούμε την κυρία Τικαρδάντα. Και ως εκ τούτου μια εκβαθέων εξομολόγηση αυτής της εμπειρίας είναι αν μη τι άλλο ένας βασικός παράγοντας για την αποτίμηση του έργου και την επιτυχή διάδοση της λογοτεχνικής του αξίας. Όταν πήρα στα χέρια μου λοιπόν την Αψιθιά με μέλη και όντας παιδί μεγαλωμένο στη Μεγαλούπολη, ένιωσα αμέσως την ανάγκη να ανοίξω τη Wikipedia. Το μέλη ευτυχώς το ήξερα, αλλά αγνοούσα παντελώς τι είναι η Αψιθιά. Βρήκα λοιπόν την Αψιθιά, το φυτό με την πικράδα του, με τις φαρμακευτικές του ιδιότητες. Βρήκα και το αψέντικα από εκεί κοντά και θυμήθηκα τις ιστορίες εκείνες των περιφερόμενων ποιητών και ζωγράφων στους δρόμους του Παρισιού, εκεί στη Μονμάρτη, όπου όλα τα σύγχρονα ρεύματα τέχνης ποτίστηκαν στη γέννησή τους με το εκχύλισμα αυτού ακριβώς του φυτού. Είναι κάθε φορά μαγικό το πώς... Παρουσίαση βιβλίου σήμερα εδώ στο Πνευματικό Κέντρο με τίτλο «Ψιθιά με μέλη». Πείτε μας δυο λόγια. Καλησπέρα σας. Καταρχήν να ευχαριστήσω την κυρία Ελένη Χοντροματίδου που με προσκάλεσε να έρθω και να υποδεχτούμε τον ζωγράφο τον Φώτη Μανιό που κάνει αυτή τη στιγμή την έκθεση με τα έργα της Μαρίας Κάλλας στο ωραίο Πνευματικό Κέντρο του Λεμαΐδας. Και σκεφτήκαμε να κάνουμε και την παρουσίαση του βιβλίου μου «Ψιθιά με μέλη», επειδή ο ίδιος ζωγράφος έχει επιμεληθεί το εξώφυλλο του έργου μου και πίνακε τη συλλεκτική έκδοση. Ευχαριστώ τον Σύλλογο Αναπήρων ΑΜΕΑ που δέχτηκε να είναι συνδιοργανωτής και τον κόσμο βέβαια της Πτολεμαΐδας που με τιμάει. Θα παρουσιάσουμε σήμερα μία ποιητική συλλογή, λέγεται «Ψιθιά με μέλη», είναι των εκδόσεων Παρέμβαση της Κοζάνης και αναφέρεται σε όλη την περιραίουσα ατμόσφαιρα που ζούμε τον τελευταίο καιρό, την κοινωνική αποσάθρωση, την απομόνωση, τον έρωτα, τον πόλεμο, την αγάπη, τις ανθρώπινες σχέσεις, έχει τη θεματική όλων των πραγμάτων που συμβαίνουν γύρω μας και μας απασχολούν. Εύχομαι και ελπίζω να αγκαλιάσει και ο κόσμος της Τολεμαΐδας στο βιβλίο μου, γιατί είναι η πρώτη φορά που κάνω παρουσίαση εδώ. Ευχαριστούμε πολύ, καλό τάξη. Και εγώ σας ευχαριστώ.